Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα σήμερα και θα δούμε θέματα σχετικά με τις διεργασίες αλλά και τον προγραμματισμό σε Unix, τον Scratch. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό το setup του γραφείου μου, οπότε θα είναι και λίγο καινούρια η εμπειρία για μένα εδώ, σε αυτό το μέρος που βρίσκομαι. Ας δούμε λοιπόν θέματα σχετικά με το MPS. Καταρχήν, αυτή τη βδομάδα έχουμε εξέταση MPS. Θα κάνω share την οθόνη μου. Όπου μπορούμε να δούμε στο e-class. Στα λειτουργικά συστήματα που έχουμε σήμερα, στα έγγραφα, γενικά, στο σχέδιο εργαστηρίων ή στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο, το ίδιο είναι. Ας ανοίξω το σχέδιο εργαστηρίων σήμερα, όπου παρατηρούμε ότι στην τέταρτη εβδομάδα έχουμε MPS. Πάνω σε σενάρια φλοιού Unix. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζετε πώς να συνδεθείτε στο Zafora και αυτό θα σας το δείξω ξανά για μια ακόμα φορά, γιατί θα πρέπει να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε ένα σενάριο φλοιού. Έτσι λοιπόν, η ύλη που θα εξεταστείτε θα είναι σενάριο φλοιού Unix, δηλαδή εντολές προγραμματισμός και λήφους Unix, χειρισμός αρχείων καταλόγων, μεταβλητές, σενάρια φλοιού, βρόχη επανάληψης, αλλαγή ροή εκτέλεσης, αριθμητικές πράξεις, χειρισμός αλφαριθμητικών, συνθήκες, εξωτερικά προγράμματα και grep. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Zafora. Ας δούμε πώς συνδέεται κάποιος στο Zafora. Για να συνδεθεί στο Zafora, επισκεφτεί το site Zafora και θα διαβάσει το σχετικό οδικό Connect with SSH and Transfer File on Zafora. Συγκεκριμένα, όπως παρατήρησα στην προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε το εργαστηριακό φροντιστήριο, κάποιοι δεν τοποθετούσαν στην προτροπή σύνδεσης το ECE και 5 ψηφία. Τοποθετούσαν παραπάνω ψηφία. Δηλαδή, ECE, για παράδειγμα, κάποιος έβαζε 4 ψηφία, γιατί είχε ένα τετραψήφιο αριθμό Mitrou. Θα πρέπει πάντα, μετά το ECE, να έχουμε 4 ψηφία. Και θα πρέπει, 5 ψηφία. 4 ψηφία είναι ένα μηδενικό συνήθως, ή αν έχετε τριψήφιο αριθμό Mitrou, θα πρέπει να έχετε 2 μηδενικά από μπροστά. Είναι λοιπόν ECE, για παράδειγμα, 00999. Δεν τοποθετούμε παπάκι UWMGR. Τοποθετούμε δηλαδή μόνο το πρώτο σκέλος της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας, μέχρι το παπάκι. Και βέβαια τον κωδικό που έχουμε στο e-class. Υπάρχει σύνδεση με τον κεντρικό κατάλογο του Πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να έχετε κάποιο άλλο login. Για να συνδεθείτε, θα χρησιμοποιήσετε το πάτι. Συγκεκριμένα, όταν ξεκινάει το πάτι, βλέπετε αυτή εδώ την οθόνη. Εδώ στο hostname θα βάλετε το ECE. Για παράδειγμα, αν είχατε αριθμό Mitrou 999, το πενταψήφιο νούμερο 00999, και σε αυτή την προτροπή θα τοποθετήσετε Zafora ECE UWMGR. Δηλαδή, αυτό σας μοιάζει ως ένα email, αλλά στην πραγματικότητα είναι το username στο, το παπάκι είναι το στο υπολογιστή. Δηλαδή, username στο Zafora ECE UWMGR. Ο χρήστης ECE 00999 στο μηχάνημα Zafora ECE UWMGR. Η θύρα είναι η θύρα 22. Είναι η κλασική θύρα σύνδεσης SSH.
Secure Shell. Το SSH είναι Secure Shell. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνδεσης σε ένα μηχάνημα. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι το SSH, Secure Shell. Θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο. Βέβαια, εγώ έχω κόψει τους άλλους τρόπους σύνδεσης, όπως το Telnet, για παράδειγμα, ή το R-Login. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι παροχημένοι. Δεν χρησιμοποιούνται εκτός σε κάποιες εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Και τέλος, για λόγους πληρότητας, να σας πω ότι υπάρχει και ο τρόπος σύνδεσης serial, αλλά στον τρόπο serial συνδεόμαστε με ένα σηριακό καλώδιο, άρα σε κάτι που συνδέεται με ένα serial RS-232 στο σύστημά μας. Εδώ πέρα δεν έχω κάποιο καλώδιο που συνδέομαι σε ένα μηχάνημα, άρα δεν μπορώ να συνδεθώ με αυτόν τον τρόπο. Όμως, εγώ το χρησιμοποιώ αυτό αρκετά συχνά, το serial, όταν πηγαίνω σε ένα σερβερ, δίπλα σε ένα σερβερ που δεν έχει οθόνη ή δεν εμφανίζει τίποτα στην οθόνη, οπότε με ένα καλώδιο serial μπορώ και έχω πρόσβαση στην κονσόλα του σερβερ για να το επιδιορθώσω. Είναν σημαντικό εργαλείο για να διαχειριστεί συστημάτων να μπορεί να συνδεθεί σε ένα Unix μηχάνημα μέσω serial τρόπου. Αυτό βέβαια στα σημερινά τα λάπτοπ που δεν έχουν σηριακή θύρα, την κλασική σηριακή θύρα, το RS-232, μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός USB καλωδίου, δηλαδή USB σε RS-232 και να επιτευχθεί η σύνδεση. Αυτό είναι θέμα όμως sysadmin σε Unix. Να ξέρετε ότι χρησιμοποιείτε το serial, εσείς ως χρήστες θα χρησιμοποιήσετε το SSH. Μόλις συνδεθείτε λοιπόν στο Zafora, θα σας βγει η προτροπή για κωδικό. Εγώ θα βάλω εδώ το δικό μου, MDASYGENIS Zafora ACUWMGR. Και συνήθως εγώ αυξάνω και το font size σε αρκετά μεγαλύτερο. Άρα θα πατήσω Open. Στην προτροπή κατά πόσο εμπιστευόμαστε αυτό το κλειδί, μας δίνει ένα κλειδί, βλέπετε εδώ το κλειδί είναι 248.ε κτλ. Τώρα, γιατί μας εμφανίζει το κλειδί? Γιατί πρώτη φορά πρόκειται να συνδεθούμε σε ένα τέτοιο μηχάνημα και μας λέει συνδέσεις σε ένα μηχάνημα που δεν έχει ξανασυνδεθεί ποτέ. Το κλειδί SSH της κρυπτογράφησης του Zafora είναι αυτό εδώ. Είσαι σίγουρος ότι είναι το σωστό μηχάνημα για να συνεχίσεις? Γιατί μας χρειάζεται να ξέρουμε το SSH κλειδί? Γιατί κάποιος θα μπορούσε να κάνει μια επίθεση DNS poisoning, για παράδειγμα, ή man-in-the-middle attack, και να μας ανακατευθύνει τη σύνδεση σε ένα δικό του μηχάνημα προκειμένου να κλέψουμε τους κωδικούς. Όμως, δεδομένου ότι αυτό είναι το κλειδί του Zafora, 48ε77 κτλ, και εσείς αν πάτε να συνδεθείτε και δείτε αυτό το κλειδί, τότε είστε σίγουροι ότι είστε στο σωστό μηχάνημα. Δεν γίνεται να φτιάξει κάποιος ένα ψεύτικο σερβερ και να ανακατευθύνει εκεί τα request με το ίδιο κλειδί. Άρα λοιπόν είναι αυτό το κλειδί, είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό, πατάμε yes, ναι, το εμπιστευόμαστε. Σας εμφανίζεται και το banner, ένα banner σύνδεσης, και δίνουμε το κωδικό μας, το οποίο όμως δεν φαίνεται στην οθόνη. Δηλαδή εγώ πατάω τώρα τον κωδικό μου, δεν φάνηκε τίποτα πόσα αστεράκια έδωσα. Δηλαδή δεν είναι όπως τα Windows που βλέπουμε αστεράκια. Και μου αναφέρει Welcome to FreeBSD. Ενδεχομένως μπορεί να σας αναφέρει και άλλο μήνυμα. Εγώ έχω απενεργοποιήσει, για παράδειγμα, την ενημέρωση χώρου. Για παράδειγμα, θα σας εμφανίσει το quota σας. Θα σας πει ότι χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο τμήμα του δίσκου. Εγώ χρησιμοποιώ 1 GB από το μέγιστο 1,17 και ούτω καθεξής. Και έχουμε συνδεθεί. Είμαστε στο Zafora. Είμαστε έτοιμοι να προγραμματίσουμε σε αυτό το κέλυφος. Είχαμε δει στο εργαστηριακό φροντιστήριο κάποιες εντολές, όπως CD, προσέσεις, για παράδειγμα, who, ποιοι είναι οι χρήστες αυτή τη στιγμή μέσα. Μπορούμε να το δούμε και ως finger κιόλας. DF, τη χωρητικότητα του δίσκου. Μπορούμε να δώσουμε και μια παράμετρο, παύλα, age, όπου μας δείχνει σε human-friendly format, γιατί τώρα εμφανίζονται νούμερα αρκετά μεγάλα. Αν βάλουμε παύλα H, μας χρησιμοποιεί τις μονάδες, το G, gigabyte, μη megabyte και ούτω καθεξής.
Είμαστε λοιπόν συνδεμένοι στο Ζαφόρα. Σας είπα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε να χρησιμοποιείτε κάποιον editor, επεξεργαστή κειμένου. Nano είναι μια επιλογή, VI είναι η άλλη. Το Nano, πολύ απλά, γράφουμε Nano και το όνομα ενός αρχείου. Για παράδειγμα, έστω θέλω να κάνω ένα script που να σε ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου, what is your name, μέσα το ερωτηματικό, να διαβάζει την προτροπή από τον χρήστη και να εκτυπώνει hello, dear, ans. Το ans είναι μεταβλητή. Στο bus υπενθυμίζω ότι για να γράψουμε σε ένα μεταβλητή, δηλαδή όπως με το read, δεν βάζουμε το δολάριο, ενώ για να την διαβάσουμε γράφουμε το δολάριο μπροστά. Εδώ θα τη διαβάσουμε για να την εκτυπώσουμε, εδώ θα τη γράψουμε. Οπότε μπορούμε να το αποθηκεύσουμε με Ctrl-X, Save Modified Buffer, yes. Το αποθηκεύει και έχουμε δημιουργήσει το αρχείο TMP-ASD. Με το LS, τοποθετώ συνήθως και παραμέτρους παύλα L για long listing και A για να μου δείξει όλα τα attributes και τα hidden. Βέβαια, στην περίπτωση που έχουμε αρχείο, είναι προαιρετικό το παύλα α. Δηλαδή και παύλα L σκέτο να είχαμε, θα ήταν ακριβώς το ίδιο output. Συνήθως όμως βάζω LS παύλα LA. LS LA. LS παύλα LA. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει αυτό το αρχείο. Βλέπουμε κάποια στοιχεία ως προς τα δικαιώματα που έχει. Τα blocks που καταλαμβάνει, τα shortcuts, τα hard links που οδηγούν σε αυτό το αρχείο. Ποιος το έχει δημιουργήσει, σε ποιο group ανήκει. Εγώ ανήκω στο group Will. Εσείς θα ανήκετε στο Group Students. Το Group Will είναι ένα διαχειριστικό group στο Unix. Το μέγεθος, 70 byte, πότε δημιουργήθηκε, 3 Νοεμβρίου, και καλό μήνα κιόλας να έχουμε, η ώρα που δημιουργήθηκε και το αρχείο. Βλέπουμε ότι έχει δικαιώματα read και write, μόνο όμως για τον ιδιοκτήτη. Οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απολύτως. Σε περίπτωση που θέλω να το εκτελέσω, για να το κάνω εκτελέσιμο, θα πρέπει να αλλάξω τα δικαιώματά του, να βάλω και το syn x. Είτε θα βάλω το syn x για όλους δηλαδή, είτε θα βάλω μόνο για μένα, u, syn x, μόνο για τον εαυτό μου, user. Το tmp-asd, και αν το δούμε τώρα, θα δούμε ότι έχει λάβει και το bit εκτέλεσης, το x. Είναι εκτελέσιμο, μπορώ να το εκτελέσω, για να δω. Αλλά δεν μπορώ να το εκτελέσω, γιατί για λόγους ασφαλείας έχω απενεργοποιήσει την εκτέλεση από τον κατάλογο TMP. Άμα δούμε τον κατάλογο TMP, δίνω την εντολή mount, όπου μου δείχνει τις προσαρτήσεις, δηλαδή τα διάφορα partitions στους διάφορους δίσκους πώς έχουν συνδεθεί. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το TMP... Ό,τι βρίσκεται στο TMP, βλέπετε εδώ, φέρει την ετικέτα no exec. Απαγορεύεται η εκτέλεση. Για λόγους ασφάλειας, έχω απενεργοποιήσει την εκτέλεση κατευθείαν από το TMP. Γιατί TMP είναι μια περιοχή που συνήθως οι hackers που μπαίνουν σε ένα σύστημα ξέρουν ότι μπορεί να γράψει ο καθένας στο TMP. Άρα ένας hacker από το ίντερνετ, για παράδειγμα από, από μια web service, μπορεί να τοποθετήσει με κατάλληλες εντολές, εφόσον έχει βέβαια ευπάθειο server, κάποιο αρχείο στο TMP και να το εκτελέσει από εκεί και να ξεκινήσει την διαδικασία hacking. Γι' αυτό λοιπόν, ως διαχειριστή συστήματος, έχω απενεργοποιήσει από το TMP την εκτέλεση, NoExec, οπότε δεν μπορείτε να το εκτελέσετε, ακόμα και εκτελέσιμο να είναι κάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα το αντιγράψω αυτό το αρχείο που έφτιαξα στον δικό μου προσωπικό κατάλογο, CP, copy, TMPSD, στον δικό μου προσωπικό κατάλογο, με την τελίτσα στον τρέχον κατάλογο, όπου ο τρέχον κατάλογος είναι εκτελέσιμος. Αν δούμε το TMPASD, θα δούμε ότι διατηρεί το SYNX, άρα μπορώ τώρα, όχι το TMPSD, αν δούμε το τοπικό ASD, θα δούμε ότι διατηρεί το SYNX,
Και μπορώ λοιπόν να το εκτελέσω. Ας το εκτελέσουμε λοιπόν. Τελίτσα διαγώνιο ASD. What is your name? Βάζω ένα όνομα. Hello dear Minas. Εκτελέστηκε με επιτυχία. Παρατηρήστε και συνέξ στον τοπικό κατάλογο μπόρεσα να το εκτελέσω. Το συνέξ στο TMP δεν μπόρεσα να το εκτελέσω για λόγους ασφαλείας, αν και υπό άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να εκτελεστεί. Άρα να θυμάστε την ιδιαιτερότητα του συστήματος του Zafora, που για λόγους προστασίας δεν επιτρέπεται η εκτέλεση από το TMP. Όποιος έχει ερωτήσεις, κατευθείαν τις ρωτάει. Αθηνά, μη διστάσεις, δεν χρειάζεται καν να το... να ρωτάς. Okay, γιατί είχα σηκώσει χέρι και περίμενε, είπα να μην διακόψω. Ναι, Αθηνά, απλώς το χέρι εδώ πέρα, η αλήθεια είναι ότι δεν μου εμφανίζει κάτι στο Zoom, οπότε okay. Δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκεται. Άρα καλύτερο να το γράφεις στο chat, δύο ερωτήσεις και το βλέπουμε. Έλα, σε ακούω, Αθηνά. Εντάξει. Ωραία, την προηγούμενη φορά σας είχα πει ότι δεν μου επέτρεπε να μπω στο booty, αν θυμάστε. Μου έβγαζε μήνυμα, ναι, ότι access denied. Επειδή είχα αλλάξει εγώ τον κωδικό μου στο σύστημα, το κεντρικό της πιστοποίησης. Ναι. Δεν μου δεχόταν τον καινούριο κωδικό και έβαλα τον παλιό και μου το δέχτηκε, μου επέτρεψε τη σύνδεση με τον παλιό κωδικό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λογικό. Όχι, δεν είναι λογικό. Αυτό ενδεχομένως μου ακούγεται σαν misconfiguration από τον κεντρικό κατάλογο χρηστών. Αυτό αξίζει διερεύνηση, οπότε ναι, θα μπορούσα να σημειώσω τον αριθμό μητρό σου, να ρωτήσω το κεντρικό, ναι, NOC για αυτή την αστάθεια που υπάρχει. Δηλαδή, είπες με τον καινούριο κωδικό μπαίνεις στο E-Class και με τον παλιό, ναι, μπαίνεις στο Zafora. Ωραία, ναι. Και το δεύτερο που έχω να ρωτήσω είναι ότι μου εμφανίζει μήνυμα ότι ανήκω μάλλον στο Will Group που είπατε πριν. Είναι παράξενο για να το δω, όμως μπορούμε πολύ καλή... Ναι, μπορώ να σας το κάνω ένα print screen, να σας το στείλω εδώ στο chat. Θα το κάνω εδώ. ECE, θα δούμε το ID, βλέπουμε το ID ενός χρήστη. 0133, για να δούμε. ID ECE, 0133. Όχι, δεν ανήκεις στο Will Group. Okay, δηλαδή το μήνυμα που μου βγάζει για το Will Group είναι γενικό, το εμφανίζει σε όλους. Τι μήνυμα Will Group βγάζει ακριβώς? Μου εμφανίζει any user that is a member of the Will Group can use SU to simulate... Α, όχι, όχι. Α, τι γίνεται. Ναι, ναι, τώρα είναι πολύ ωραία ερώτηση. Το ότι εμφανίζει ένα μήνυμα αυτό δεν σημαίνει ότι αφορά εσένα. Το okay. σύστημα έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτυπώνει μηνύματα από ένα κατάλογο μηνυμάτων βοήθειας, σαν να λέμε... μηνύματα που σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα το σύστημα. Κάθε φορά που θα μπαίνεις, οποιοδήποτε που μπαίνει, εγώ το έχω απενεργοποιήσει, γι' αυτό δεν θα δούμε κάποιο μήνυμα σε μένα, αλλά κάθε φορά που μπαίνει ένας χρήστης, του εμφανίζεται ένα τυχαίο μήνυμα από την γνωσιακή βάση του συστήματος Zafora. Για παράδειγμα, σήμερα, όπως είπες εσύ, σου λέει ότι κάθε χρήστης που ανήκει στο Group Will έχει δικαιώματα να εκτελέσει κάτι παραπάνω εντολές. Αν βγεις και ξαναμπείς, θα σου βγάλει ένα άλλο μήνυμα. Μπορεί να σου πει, ξέρεις, υπάρχει εντολή, ας πούμε, PWD που σου εκτυπώνει το τρέχον κατάλογο. Οπότε κάθε φορά που συνδέεται κάποιος στο Zafora που δεν το έχει επενεργοποιήσει αυτό όμως, του εμφανίζεται ένα μήνυμα για να μάθει καλύτερα το Unix, για λόγους εκμάθησης. Δεν σημαίνει ότι είσαι στο Unix. Αν κάνει κάποιος ID, θα μπορέσει να διαπιστώσει τα group που ανήκει. Συγκεκριμένα εγώ, ως έμπτα συγγένεις με το ID, ανήκω, βλέπετε καταρχήν το μοναδικό user ID που έχω, είναι ένα μεγάλο νούμερο, έμπτα συγγένεις, ανήκω και στο group των φοιτητών, όπως βλέπετε, που είναι 9000, και σε άλλα group, VBox user, γιατί εκτελείται και το VirtualBox, και κάποιο άλλο group. Αυτός ο χρήστης, ο έμπτα συγγένεις, δεν ανήκει στο Will, ανήκει... Ο άλλος χρήστης είναι και ένας άλλος έμπτα συγγένης. Αυτός ο συγκεκριμένος δεν ανήκει, οπότε έχει δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι χρήστες. Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω sudo, για παράδειγμα. Αν κάνω sudo ls, το sudo είναι να εκτελέσει κάτι ως διαχειριστής, θα μου πει ότι δεν μπορώ να το εκτελέσω. Λοιπόν, άρα okay, θα το ψάξουμε πάντως αυτό. Στο chat λοιπόν να χρησιμοποιείτε ερωτήσεις, ό,τι θέλετε να θέσετε. Να κάνουμε μία ακόμα επεξεργασία το σκριπτάκι μας και ας πούμε
echo when were you born, πότε είχες γεννηθεί, να διαβάσει ένα νούμερο, να διαβάσει για παράδειγμα ένα number και στη συνέχεια να κάνει την πράξη η new number ίσον when were you born, ας βάλουμε year δηλαδή, year, για παράδειγμα να μας πει μια χρονιά και ο αριθμός θα προκύψει από μια αριθμητική πράξη. Θα εκτυπώσουμε λοιπόν έναν αριθμό. EXPR είναι το πρόγραμμα που κάνει αριθμητικές πράξεις. Από το 2020 θα αφαιρέσουμε την μεταβλητή number. Προσέξτε ότι χρησιμοποιώ τα backslashes. Μπορούμε να έχουμε και εδώ. Εδώ μπορούμε να βάλουμε κενό, αλλά πριν από το ίσον δεν μπορούμε να βάλουμε κενό. Άρα, διαγώνιο. EXPR κάνει μια μαθηματική πράξη. 2020 μείον τον αριθμό. Θα το τοποθετήσουμε στο new number και μετά θα εκτυπώσουμε you are new, new number years. Για να το δούμε αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι αφαιρεί τη χρονιά από το 2020 και μας εκτυπώνει το νούμερο. New number years. Ας το δούμε. Το αποθηκεύω Ctrl X και ας το εκτελέσω. ASD. What is your name? Minas. Ας βάλουμε εδώ, για παράδειγμα, κάποιος από εσάς θα έγραφε ότι είχε γεννηθεί το 2001. Οπότε σου λέει είσαι 19 χρονών. Ένα πολύ απλό πρόγραμμα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Εδώ ευελπιστούμε ότι έδωσε αριθμό. Αν δεν έδωσε αριθμό, όμως τι θα γίνει, για να το εκτελέσουμε. Αν δώσει λοιπόν αντί για αριθμό, που περιμένει αριθμό, ένα γράμμα και γράψει 10, για παράδειγμα, θα έχουμε μήνυμα αποτυχίας σε αυτή τη γραμμή, γιατί θα σου πει δεν είναι δεκαδικός αριθμός, not a decimal number. Ας το δούμε όμως, να το κάνουμε λίγο πιο bulletproof και θα χρησιμοποιήσω γνώσεις που θα δείτε και από το επόμενο φυλάδιο. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το number αυτό ότι είναι αριθμός. Και πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι είναι αριθμός? Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια κανονική έκφραση. Δηλαδή να κάνουμε echo number, δηλαδή αυτό το νούμερο, θα το οδηγήσουμε στο πρόγραμμα grep, που το πρόγραμμα grep συνδέεται με κανονικές εκφράσεις, και θα γράψουμε τώρα μια κανονική έκφραση που να υποδηλώνει ότι είναι αριθμός. Αυτό θα το δείτε σε επόμενο εργαστήριο. Αλλά να ξέρετε ότι οι κανονικές εκφράσεις είναι εργαλείο που το χρησιμοποιείται παντού στο Unix και σε PHP βέβαια το χρησιμοποιώ και σε οποιοδήποτε προγραμματισμό, ας πούμε, και σε Visual Studio που έχουμε γράψει το iExams Client και εκεί έχει κανονικές εκφράσεις γεμάτο. Σας είπα PHP, websites, pass scripting, full. Είναι γνώση πολύ σημαντική. Ένας admin μπορεί να εκτελέσει, όχι χάρη, δεν μπορεί κανείς να εκτελέσει από το TMP από τη στιγμή που είναι no exec. Ούτε ο root, τώρα εδώ δεν μπορώ να μπω ως root, αλλά δεν μπορεί ούτε καν ο root να το εκτελέσει. Γι' αυτό είναι αυτή η ασφάλεια. Είναι σε, όμως ο root, να σου πω τι μπορεί να κάνει χάρη, μπορεί, το suspension is not enabled, μπορεί να κάνει remount, δηλαδή, θα ξαναεπανέλθω εδώ, μια που έχουμε μια απορία. Ως root, εγώ, αν ήμουν root, θα μπορούσα να δώσω mount, κατεβάσω λίγο παρακάτω, mount μείον update, δηλαδή να κάνω ενημέρωση, το TMP. Αν το δώσω αυτή την εντολή, τώρα εδώ δεν μπορώ βέβαια να το δώσω, δεν έχω permission denied. Όμως, αν ήμουν root και έδινα αυτή την εντολή, θα έκανα rc αυτού TMP. Και ας σας το δείξω πλάκα-πλάκα, μια που έχετε αυτή την απορία, γιατί να, να μην συνδεθώ ως root στο Zafora. Λοιπόν, είμαι root στο Zafora, όπως βλέπετε. Έχω ένα άλλο παράθυρο. Ούτε αυτός μπορεί να το εκτελέσει. Permission denied. Γιατί είπαμε δεν είναι εκτελέσιμο. Όμως, ως root, αν έχω δικαιώματα root, να ξέρετε, στο Unix μπορώ να κάνω τα πάντα. Το root είναι ίσως το δύναμο του θεού του συστήματος, που λένε, αλλά δεν θέλω να το συνδέσω με θρησκευτικό τρόπο, απλώς μπορεί να κάνει τα πάντα, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτείς.
Ένα από αυτό που μπορώ να κάνω λοιπόν είναι να κάνω μείον update του TMP. Δεν βλέπετε κάποιο πρόβλημα στο Unix. Όταν μια εντολή εκτελεστεί με επιτυχία, δεν θα δείτε κάποιο μήνυμα λάθος. Αν εκτελεστεί βέβαια με πρόβλημα, όπως είδαμε εδώ, σου εμφανίζει μήνυμα. Άρα, λάθος εκτέλεση οδηγεί πάντα σε εκτύπωση κάποιου σφάλματος, το οποίο μπορείτε να το δείτε και από την τιμή επιστροφής. Η τιμή επιστροφής είναι ένα που σηματοδοτεί λάθος. Ενώ εδώ η τιμή επιστροφής είναι 0, που σημαίνει ότι έγινε με επιτυχία. Είναι το return value, το είχατε δει και στον προγραμματισμό CC. Αυτό εκτελέστηκε με επιτυχία. Για να δούμε τώρα. Ας δούμε το mount, το TMP. Βλέπετε που έφυγαν όλα τα flags. Δηλαδή, ούτε ενώ exec, ούτε τίποτα. Άρα τώρα μια χαρά μπορεί να το εκτελέσει root από το TMP. Βλέπετε. Οπότε τώρα άνοιξα μια μικρή πόρτα στο Zafora. Κάποιος μπορεί να κάνει hacking. Ας το φτιάξουμε λοιπόν στο παράθυρο αυτό που νομίζω είναι αρκετά μικρό. Πάλι update, παύλα o, no exec. Το έκανα update λοιπόν. Έβαλα flag, no exec, και έχει ως συνέπεια να μην μπορώ να το εκτελέσω. Το ξανακλειδώσαμε λοιπόν. Ελπίζω στα 2 λεπτά που ήταν ανοιχτό να μην μπήκε κάποιος hacker. Οι πιθανότητες είναι απεριελάχιστες βέβαια. Είδατε, ξαναήρθε το flag. Ωραία. Root Zafora. Άρα λοιπόν, χάρη, δεν μπορεί να εκτελέσει κάποιος root άμεσα, αλλά το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι, ξέρει τα εργαλεία που να χειρίζεται και μπορεί να το κάνει. Αν αποκτήσει κάποιος πρόσβαση root, έχει πρόσβαση σε πάντα. Συνεχίζουμε λοιπόν το σκρυπτάκι μας. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι το σκρυπτάκι δέχεται αριθμό. Θα φτιάξω μια κανονική έκφραση. Θα φτιάξω μια κανονική έκφραση και συγκεκριμένα τοποθετώ μέσα σε, single columns και έχω το σύμβολο το caret που σημαίνει ότι ξεκινάει και κάπου στο τέλος βάζω να τελειώνει. Άρα λέμε όλο αυτό που θα δώσει ο χρήστης να ξεκινάει και να τελειώνει και θα βάλω αριθμούς. Θα ορίσω ένα range λοιπόν, θα πω από 0 ως 9. Από 0 έως 9. Ωραία. Αν το δώσω έτσι λοιπόν, τι σημαίνει? Ό,τι ξεκινάει με αριθμό και σταματάει. Γιατί όπως θα δείτε στις κανονικές εκφράσεις, αυτό κάνει match ένα μόνο ψηφίο. Αν θέλουμε να κάνουμε match παραπάνω ψηφία, θα πρέπει να βάλουμε και να την επεκτείνουμε αυτή την κανονική έκφραση. Και συνήθως εγώ βάζω παύλα Q, γιατί δεν μας νοιάζει κάποια έξοδος στην οθόνη, γιατί αν δεν βάλω το παύλα Q που είναι quiet, θα μου εκτυπώσει πληροφορίες στην οθόνη. Βάζω παύλα Q και ελέγχω την τιμή επιστροφής. Με το if που έχετε δει σε αυτό το εργαστήριο, αν η τιμή επιστροφής δεν είναι 0, δηλαδή δεν έγινε με επιτυχία, τότε echo made, you did not give a number. You didn't give a number. Εμφανίζει ένα μήνυμα ότι δεν έδωσε αριθμό και κάνει ένα exit και σταματάει, για παράδειγμα. Ας το δούμε μέχρι εδώ την εκτέλεση. Το εκτελώ λοιπόν, αυτό είναι το ASD. What is your name? Ας βάλω κάτι άσχετο. Μας έπιασε. Δεν δώσαμε αριθμό. Άρα λοιπόν δεν εμφανίστηκε κάποιο μήνυμα λάθος. Αυτό, ξέρετε, ως προγραμματιστές θα πρέπει να φροντίσετε να έχετε σκεφτεί όλα τα πιθανά μονοπάτια εκτέλεσης. Γιατί αν σας εμφανιστεί, για παράδειγμα, κάποιο μήνυμα λάθος, ή μάλλον στο χρήστη αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα λάθος, ή κάποιο exception που δεν είχατε σκεφτεί, τότε δείχνει ότι δεν είχατε σκεφτεί όλες τις ροές εκτέλεσης. Ένα δείγμα καλού προγραμματιστή είναι ότι έχει φροντίσει όλες τις ροές εκτέλεσης. Και αν το δώσει, για παράδειγμα, αυτό το input, και αν δώσει το άλλο output, τι θα γίνει? Πρέπει πάντα να φροντίζετε όλες τις ροές εκτέλεσης. Το ξανακάνουμε nano. Ας λίγο το δούμε καλύτερα. Α, δεν το δοκιμάσαμε για νούμερο, ε. Ας βάλω ένα τέτοιο. Ας βάλω ένα νούμερο. 6. Οπ. Απάντησε. Αν όμως δώσω 2 νούμερα, για παράδειγμα 67, αναφέρει δεν έδωσε νούμερο. Γιατί εμείς έχουμε πει μόνο ένα νούμερο να υπάρχει. Γι' αυτό θα πρέπει να το επεξεργαστούμε και να πούμε εγώ θέλω να δώσει ο χρήστης έτος. Το πιο λογικό είναι να δώσει 4 νούμερα. Άρα θα δώσουμε 4 νούμερα. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο σύνθετο
Αλλά σε αυτή την περίπτωση ας σας δείξω το απλό που είναι τέσσερα νούμερα. Αυτό θα κάνει match το πρώτο νούμερο, αυτό θα κάνει match το δεύτερο νούμερο, το τρίτο νούμερο και το τέταρτο νούμερο. Θέλετε να είστε λίγο ακόμα πιο strict, γιατί ξέρετε, ένα δείγμα ενός προγραμματιστή που γνωρίζει από θέμα ασφάλειας είναι ότι το input είναι όσο περισσότερο strict γίνεται, δηλαδή όσο περισσότερο αυστηρό γίνεται. Κοιτάξτε αυτό τώρα τι πρόβλημα έχει. Αν το εκτελέσουμε και δώσουμε πάλι κάτι και δώσουμε, για παράδειγμα, μια τέτοια τιμή, θα μας πει κάτι άκυρο. Άρα, ως προγραμματιστές μπορούμε να πούμε ποιες είναι οι λογικές τιμές που μπορεί να έχει το πρώτο ψηφίο. Το πρώτο ψηφίο ή θα είναι από το 1000 κάτι ή από το 2000. Άρα, θα δώσουμε δύο ψηφία, πάλι μέσα σε αγγείλες, που σημαίνει ή θα είναι ένα ή θα είναι δύο. Οτιδήποτε άλλο θα κάνει fail. Αν δώσει λοιπόν ένα άλλο, δηλαδή αυτό, θα σου πει, βέβαια τώρα θα σου πει you did not give a number, ή μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό βέβαια, να σου λέει δεν έδωσες κάποια έγκυρη προτροπή. Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε και άλλα μονοπάτια if, αλλά εμείς ας το δούμε λίγο καλύτερα. Το πρώτο μπορεί να είναι ένα ή δύο, το επόμενο μπορεί να είναι, για να δούμε, για παράδειγμα 1900, ναι. Αυτό μπορεί να είναι ή 0 ή 1 ή 2. 2 βέβαια τώρα θα μου πει κάποιος 2000. Όχι. 0, 1990, 1990. Άρα και 9 θα μπορούσε να είναι. Και 8 θα μπορούσε να είναι. 1800 δεν θα μπορούσε να είναι μάλλον. 1900, ναι. 09, 20, 19. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι. Ή 9 ή 0 μπορεί να είναι. Δηλαδή, ή να είναι 1, 9 κάτι ή 2, 0 κάτι. Εκτελούμε. Αν βάλω when were you born, αν βάλω ας πούμε 1999, οπ, να το, έπαιξε. Αν βάλω 2003, έπαιξε, μια χαρά. Λοιπόν, μια όμως που το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Γιατί να εγκαταλείπει το πρόγραμμα? Κάποιο άλλο στοιχείο ενός καλού προγραμματιστή είναι ότι είμαστε φιλικοί προς τον χρήστη. Δηλαδή, αν ο χρήστης έχει δώσει κάτι σωστό και κάτι άλλο λάθος, δεν θα το πούμε ξανά συμπλήρωσε τα όλα από την αρχή. Θα το πούμε συμπλήρωσε μόνο το λαθασμένο στοιχείο από την αρχή. Άρα, κοιτάξτε τώρα πώς θα το κάνουμε. Θα κάνουμε μια δομή while που την έχουμε δει σε αυτό το εργαστήριο. Διαβάζουμε το νούμερο. Ωραία, read number. Σε αυτό το σημείο κάνουμε μια δομή. While. Έχω μια flag. OK to go την έχω ονομάσει. Όσο το OK to go, ή μάλλον όχι, θα πρέπει να δώσουμε ένα όνομα μεταβλητής που να βγάζει καλύτερο νόημα. Για παράδειγμα, number given. Όσο το number given, ότι έχει δοθεί αριθμός, είναι για παράδειγμα 0, while, τότε, όσο είναι αυτό, do, να κάνει κάτι. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει, να σταματάει σε ένα σημείο εδώ κάτω. Done. Όσο ο number given είναι 0. Άρα, αρχικά, για να ξεκινήσουμε, εννοείται ότι πρέπει να θυμηθούμε να γράψουμε στο number given τη τιμή 0. Γιατί αν δεν αρχικοποιήσουμε μια τη μεταβλητή, θα έχουμε πρόβλημα και πρέπει να αρχικοποιηθεί στην τιμή 0, ώστε να μπούμε στο while loop. Το while loop είναι δομή που θυμάστε από τη C. Είναι κλασική δομή. Όσο ισχύει μια συνθήκη, τότε κάνει αυτή την επανάληψη. Γι' αυτό δεν δίνω βαρύτητα στο τι σημαίνει το while. Το while το ξέρετε από τη C. Σας έχω πει, έχουμε προαπαιτούμενο τον καλό προγραμματισμό σε C για να έχετε καλή πρόοδο και να κατανοείτε αυτά που γράφω. Λοιπόν, number given equal 0. Όσο είναι 0, τότε ελέγχουμε το νούμερο. Σε περίπτωση που δεν είναι αριθμός, δεν θα πούμε αυτή την προτροπή, θα γράψουμε κάτι άλλο. Θα γράψουμε mate, you gave number which seems invalid, για παράδειγμα. Please retry. Echo, please retry.
Okay. Δεν έχουμε exit, το σβήνουμε το exit. Και θα πρέπει να ξαναδιαβάσουμε τον αριθμό. Και πότε θα διαβάσουμε τον αριθμό? Σε αυτό το σημείο, read πάλι το number. Οπότε διαβάζουμε τον αριθμό, πάμε στο done και ξανά πάλι από το while. Αυτό επαναλαμβάνεται για κάπως, συνέχεια, ποτέ δεν σταματάει. Εκτός αν δώσει έγκυρο αριθμό. Αν δώσει έγκυρο αριθμό, τώρα τι θα γίνει? Else, πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλα τα μονοπάτια εκτέλεση. Αν δώσει λοιπόν σωστό αριθμό, τότε μπορούμε κατευθείαν να πούμε ότι θα μπορούσαμε να γράψουμε και μήνυμα, έδωσε σωστό αριθμό, αλλά στη φιλοσοφία του Unix εμφανίζουμε μηνύματα μόνο όταν υπάρχει λάθος. Αν δεν υπάρχει λάθος, δεν χρειάζεται να εμφανίσουμε μήνυμα. Άρα το μόνο που αρκεί να κάνουμε είναι να δώσουμε στο number given την τιμή 1. Γιατί όσο είναι 0, η επανάληψη γίνεται. Μόλις δώσουμε number given 1, αμέσως το done, που θα γίνει επαναξιολόγηση της συνθήκης του while, θα έχει ως συνέπεια να μην ισχύει αυτή η συνθήκη, άρα θα βγούμε από το loop get out και θα εμφανίσει αυτή την πράξη. Ας το αποθηκεύσουμε και ας το εκτελέσουμε. What is your name? When you were born. Για να δώσω κάτι λάθος. Γράφει ο άλλος, είπες... Όχι, δεν έδωσε. You gave, τι είπες. Seems, please retry. Δεν κατάλαβα. Όχι, δεν έδωσα. 67, please retry. 90, όχι. Για να δώσω 2002. Ωπ, να το, έπαιξε. Ωραία. Λειτουργήσε. Επίσης, ένας καλός προγραμματιστής, εκτός ότι το back-end του, δηλαδή το πρόγραμμα που δουλεύει από πίσω, λειτουργεί απροβλημάτιστα, κοιτάει και λίγο και το εμφανισιακό στοιχείο. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό το μήνυμα να εμφανίζεται έτσι. Θέλω, γιατί έτσι δεν θα καταλάβει κάποιος ακριβώς τι έδωσε. Συνήθως, αυτό που κάνω είναι οι μεταβλητές, αυτή είναι η προσωπική μου επιλογή. Όλες οι μεταβλητές τις βάζω μέσα σε αγγείλες για να δείχνω ότι είναι μεταβλητή. Δηλαδή, βάζω εδώ μια αγγείλη και δίνω και αυτό μέσα σε αγγείλη. Δίνω και αυτή την εκτύπωση μέσα σε αγγείλη. Οπότε τώρα ας το εκτελέσουμε πάλι. Ας βάλω ένα έτος, 2001, και κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται. You are 19 years, hello dear κτλ. Ένα ωραίο σκριπτάκι λοιπόν που το σκέφτηκα τώρα για να καταλάβετε πώς δημιουργούμε σκριπτάκια στο Unix. Βέβαια, αυτό είναι ένα εισαγωγικό σκριπτάκι, όμως έχει δομές που θα τις χρησιμοποιήσετε σε μεγαλύτερα σκριπτάκια. Η δομή while, με αυτή τη σύνταξη, δηλαδή που αρχικοποιούμε μια τιμή, μπαίνουμε στο while, εκτελείται συνέχεια αυτό το while μέχρι να έχουμε την συνθήκη εξόδου. Η συνθήκη εξόδου γίνεται όταν έχουμε αυτό το echo. Κοιτάξτε που κοιτάω την τιμή επιστροφής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάμε την τιμή επιστροφής στο πρόγραμμα. Θα δείτε ότι κάποιοι το γράφουν ως εξής, που είναι λάθος. Δηλαδή γράφουν if και βάζουν μέσα εδώ το αυτό εδώ. Περιμένετε λίγο, αυτό να το πιάσω. Το δίνουν έτσι, το οποίο αυτό είναι λάθος. Ή βγάζουν το Q. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, γιατί πρέπει να κοιτάμε την τιμή επιστροφής. Αυτό δεν ελέγχουμε τη τιμή επιστροφής. Κοιτάξτε λίγο τώρα τι. Δεν έχουμε suspension. Θα κάνω λίγο ένα πείραμα να δείτε το αποτέλεσμα. Εδώ δεν εμφανίζεται ας βάλω μια τιμή στο number. Παράδειγμα, αντί για number θα βάλω 2001. Αν το δώσω έτσι, είπαμε κοιτάμε μόνο τιμή επιστροφής. Αν δεν έχω το παύλα Q, βλέπουμε ότι βγαίνει κάποια έξοδος, αυτό το νούμερο, γιατί έκανε grep, και ταυτόχρονα τιμή επιστροφής. Αν τώρα είναι λάθος αυτό το νούμερο, για παράδειγμα βάλω 4 ψηφία, δεν θα εμφανιστεί τίποτα στην έξοδο.
βλέπετε, και ταυτόχρονα τιμή επιστροφής. Δηλαδή, υπάρχει διπλός τρόπος ελέγχου. Η δομή που χρησιμοποιούν κάποιοι, που είναι έχω το νούμερο grep, δηλαδή δίνουν if, για παράδειγμα, έχω τη μεταβλητή, grep, αυτό, το οποίο βέβαια το τοποθετούν μέσα σε backslashes για να εκτελεστεί, τελικά σημαίνει αυτό που έχουμε backslash, εκτελείται και γίνεται αντικατάσταση αυτού με ένα string. Αν κάνει match, για παράδειγμα εδώ που κάνει match, θα βγει 2001. Αν δεν κάνει match, όπως εδώ, θα είναι το τίποτα. Άρα αυτό εδώ, στην πράξη, όταν τοποθετείτε, θα σας πω τώρα γιατί λειτουργεί αυτό, αλλά είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί λειτουργεί ως byproduct. Ας το δούμε λίγο. Αν αυτό πραγματικά κάνει match, στην πράξη θα γίνει echo if 2001 και μετά then κτλ. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα string, αυτό βέβαια δεν έχει κάποια συνθήκη, αλλά από τη στιγμή που αυτό υπάρχει, θα το πάρει ως σωστό, γιατί ναι, είναι κάτι που υπάρχει το 2001. Άρα το παίρνει ως έγκυρο, γι' αυτό λειτουργεί και είναι όμως δεν είναι σωστή σύγκριση. Γιατί στην περίπτωση που δεν υπάρχει, θα λέει if τίποτα, αν το κενό, που είναι πάντα άκυρο το κενό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα βγάζει το κενό, αν δίναμε κάποιο input που δεν ίσχυε. Όμως αυτό έχει ως συνέπεια, ενώ να λειτουργήσει όταν ο χρήστης δώσει κάτι έγκυρο, όταν δώσει κάτι άκυρο, θα σου πει λείπει μέσα από το if κάποια συνθήκη και δεν θα εννοείται εκτελέσει το if, οπότε θα συνεχίσει όμως η εκτέλεση κανονικά, δεν θα μπει μέσα στο if. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε, αλλά θα εμφανίσει μήνυμα ότι δεν λειτουργεί το if. Η δομή λοιπόν που πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα είναι παύλα Q και τιμή επιστροφής. Μην το βάζετε μέσα στο if. Μπορεί να λειτουργεί, αλλά δεν είναι σωστό. Λοιπόν, αυτό έχουμε το αυτό το σκριπτάκι. Ας δούμε λίγο που έχω το φάκελο. Ναι. Κάποια βιντεάκια που θέλω να σας δείξω στα επόμενα 2-3 λεπτά. Λοιπόν, καταρχήν, υπάρχει ένα παιχνίδι για λειτουργικά συστήματα. Και επειδή είναι ίσως το μοναδικό... είναι το λειτουργικό σύστημα Kingsway, παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι... Να το χαμηλώσω λίγο γιατί ίσως ακούγεται και η φωνή μου. Η φωνή του τέτοιου. Είναι ένα λειτουργικό σύστημα που λέγεται Kingsway. Και δεν είναι κανονικό λειτουργικό σύστημα, είναι παιχνίδι. Δηλαδή αναλαμβάνει το ρόλο ενός λειτουργικού συστήματος και η αλήθεια είναι δεν το έχω παίξει ποτέ, απλώς επειδή είναι, λέγεται το λειτουργικό σύστημα, το παιχνίδι που είναι λειτουργικό σύστημα. Και είναι, βρίσκεται στο ίντερνετ, αν θέλει κανείς να το δει και τα λοιπά. Εγώ προσωπικά δεν με τράβηξαν τα γραφικά του. Προτιμώ να γράφω κανονικό κώδικα και όχι σε ένα παιχνίδι. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας δείξω είναι ένα άρθρο που είχα βρει πέρσι σχετικά με το Linux. Το Linux, στο άρθρο αυτό που δημοσιεύτηκε το 2019, αναφέρει ότι γινόντουσαν προσπάθειες για να λυθεί το πρόβλημα του 2038. Και είναι καλή ευκαιρία να σας εξηγήσω τι είναι αυτό το πρόβλημα. Στο λειτουργικό σύστημα Linux, και στο FreeBSD βέβαια, και στο Unix, όλα αυτά τα Unix-like συστήματα, η μεταβλητή που κρατούσε το χρόνο ήταν μια μεταβλητή που μετρούσε τα δευτερόλεπτα από την εποχή, epoch. Το epoch, βλέπετε εδώ πέρα, είναι ένας αριθμός που μετράει τα δευτερόλεπτα από τη 1 Ιανουαρίου 1970. Είναι το epoch, η εποχή. Η εποχή που θεωρείται η αρχή του Unix. Έτσι λοιπόν, επειδή ήταν 32 bit αυτή η μεταβλητή, ακέραια τιμή, απροσήμαστη, δηλαδή από 0 μέχρι 4 κάτι δισεκατομμύρια, θα είχε συνέπεια το 2038 να κάνει wrap. Δηλαδή θα φτάσει μια τιμή που θα είναι όλοι άσοι, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
και θα κάνει wrap το σύν 1 δευτερόλεπτο και θα έχει ως συνέπεια τα συστήματα στη 19 Ιανουαρίου 2048 που είναι 32 bit ή που χρησιμοποιούν δομές μέτρησης χρόνου 32 bit να εμφανίσουν την επόμενη μέρα, το επόμενο δευτερόλεπτο μάλλον, την ώρα ότι βρίσκονται 1 Ιανουαρίου 1970, το οποίο ασφαλώς θα είχε αρκετά καταστροφικές συνέπειες σε πολλά πράγματα. Βέβαια, είναι γνωστό αυτό το πρόβλημα και γίνονται προσπάθειες, και ειδικά με τα 64 bit, να μεταφερθούν όλες αυτές οι δομές σε 64 bit, απλώς δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα. Δεν είναι set any place όπου είναι clock and time, κάτω clock and time 64, γιατί υπάρχουν πολλές δομές. Ο χρόνος είναι ένα σημαντικό μετρικό στο λειτουργικό σύστημα, σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Άρα λοιπόν είναι αλληλένδετο με όλα τα υποσυστήματα. Θέλουμε διαχείριση διαδικασιών, θέλουμε διαχείριση μνήμης, είσοδος-έξοδος, χρονοδρομολόγηση που θα δούμε και σήμερα. Όλα αυτά συνδέονται άρρηκτα με το χρόνο. Άρα δεν μπορούσαμε απλώς search any place να το αλλάξουμε σε 64 bit. Και είναι μια μεγάλη προσπάθεια, και βλέπουμε εδώ το 2019 ότι η προσπάθεια is far from over. Δηλαδή, αν και το δουλεύουν εδώ και χρόνια, έχουν ακόμα πολλή δουλειά. Βέβαια, εννοείται μέχρι το 2048 θα φτιαχτεί, θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, θα υπάρχουν συστήματα που, λίγα συστήματα, παλιά συστήματα, που δεν θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τα 64 bit. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα 32 bit παλιό σύστημα, ένα παλιό υπολογιστή Linux, θα ξέρετε ότι το 2038 θα έχει πρόβλημα. Βέβαια, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει ο χρόνος τότε σε ένα 32 bit παλιό σύστημα, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει. Αυτό είναι το γνωστό πρόβλημα του 2038 στο Unix. Ήταν κάτι παρόμοιο με το πρόβλημα το 2K bug που ήταν στα Windows, όπου όταν άλλαξε ο χρόνος από 1999 πήγε 2000, επειδή οι προγραμματιστές, αν θυμάστε, οι προγραμματιστές κρατούσαν το χρόνο με βάση τα δύο τελευταία ψηφία. Δηλαδή δεν έγραφαν 1999, έλεγαν 99. Και μόλις πήγε 2000, γιατί θεωρούσαν ότι πάντα ήταν fix το 19 από μπροστά. Οπότε μετά όταν είναι 2000, τα δύο τελευταία ήταν 00. Άρα γύρισε στο 1900 κάποιοι υπολογιστές. Βέβαια, διορθώθηκε και εκεί, δεν έπεσαν αεροπλάνα, ούτε έγινε κάτι άλλο, αλλά εντούτοις η έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος βοήθησε στο να μην μας επηρεάσει. Υπάρχει λοιπόν το 2038 bug, να το γνωρίζετε, και φαντάζομαι ότι δεν θα συναντήσουμε κανένα πρόβλημα όταν έρθει αυτή η χρονιά. Λοιπόν, η ώρα είναι και 3:10, ένα διάλειμμα θα κάνουμε. Να σας πω ότι το lottery έχει ανοίξει. Να το δω λίγο στο βοηθητικό μου υπολογιστή. Ή μάλλον και εδώ μπορώ να το δω. Ας συνδεθούμε στο ARC. ARC-ECUWMGR. Στο LabAI Tools Lottery. Πού είμαστε. Ή αν δεν το δούμε το γράφουμε. Λοιπόν, ίσως να κάνω share μια άλλη οθόνη. Ναι. Βρίσκομαι σε ένα άλλο σύστημα. Εδώ θα δούμε ότι το lottery έχει ενεργοποιηθεί. Actives, για να το δούμε. Ναι. Το PIN. Το PIN είναι 3.11. Το PIN είναι 3.11, όποιος θέλει να πάρει μέρος, για να δούμε επεξεργασία ότι είναι 3.11. Ενεργοποιημένες μάλλον. Ναι, 3.11. Είναι 3.11 το PIN. Όποιος θέλει να πάρει μέρος στο iLottery, μπορεί στα επόμενα λεπτά μέχρι και τέταρτο που θα κλείσει. Και να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε και το quiz στο τέλος του σημερινού διόρου. Κλείνω εγώ για την ώρα το μικρόφωνο, την κάμερα, το chat παραμένει ανοιχτό.
να κλείσω και το share και θα ξαναξεκινήσουμε σε 11 λεπτά, όχι σε 9 λεπτά μάλλον και τέταρτο. Το chat βέβαια είναι για σας να θέσετε ερωτήσεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα. Θα κάνω share το lottery window για να δούμε τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Share screen. Οκ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την κλήρωση των διαλέξεων 1 ως 3. Και να μειώσω λίγο. Το zoom. Start lottery. Χαράλαμπος. Χαράλαμπες εδώ, στο chat, όπως ξέρεις στη διαδικασία. Θα πάμε στο iQuiz. Επί τη ευκαιρία να σας δείξω ένα άλλο script ασφάλειας που έχω δημιουργήσει. Μόλις συνδέεται κάποιος διαχειριστής είτε στο website είτε σε έναν από τους servers του συστήματος, στέλνεται ένα μήνυμα, όπως βλέπετε, broadcast message, και αναφέρει ότι ο διαχειριστής συνδέθηκε από αυτή την IPv6 address μέσω cookie. Και αυτό μου έρχεται και SMS. Οπότε κάποιος που θα μπει ως διαχειριστής στο μηχάνημα, σε κάποιο από τα μηχανήματα του Πανεπιστημίου που διαχειρίζομαι, αυτόματα έχω και αυτή την ενημέρωση και αν δεν είμαι εγώ, γνωρίζω ότι κάποιος μπήκε εκείνη τη στιγμή μέσα. Δεν έχει συμβεί ακόμα. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ. Και ας πάμε στο iExams. Λοιπόν, υπενθυμίζω, 30 δευτερόλεπτα, άρα να ενεργοποιήσουμε και το online timer. Online timer. 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις και θα πρέπει είτε να πεις α έως ε, είτε public για να σε βοηθήσουν οι συνάδελφοι, είτε pass προκειμένου να μπορέσεις να μην απαντήσεις σε μία ερώτηση. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο μετρητής και βάζω τον αριθμό για να ξεκινήσει. Έρχονται οι ερωτήσεις. Ωραία. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί παράδειγμα υλοποίηση νημάτων σε επίπεδο χρήστη. 30 δευτερόλεπτα έχεις τώρα. Πας. Ωραία. Παράληψη. Ποια λειτουργία του pthread... Ποια λειτουργία του pthread held. Reset, start. 30 δευτερόλεπτα. Έχεις 0,25 για την ώρα από την πρώτη ερώτηση. Έχεις απαντήσει β. Για να δούμε.
το β που είπες, β, και είναι σωστή απάντηση. Πολύ ωραία. Άρα είσαι στο 0,50. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Ποια από τα παρακάτω ισχύει για τον τερματισμό μιας διαργασίας? 30 δευτερόλεπτα. Public. Ωραία. Λοιπόν, θα ανοίξω ένα poll αυτή τη στιγμή σε όλους σας. Και παρακαλώ το σώμα των φοιτητών να αποφανθεί σχετικά με τη σωστή απάντηση. Περιμένω είτε να συμπληρωθεί το 1 λεπτό, είτε το 70% των συμμετεχόντων. Ως τώρα έχουμε 20% συμμετοχή. Έχει ανέβει στο 40% η συμμετοχή, είμαστε στα 36 δευτερόλεπτα. Έχει φτάσουμε στο 60%. Και είμαστε στα 45 δευτερόλεπτα. Έχουμε άλλα 10 δευτερόλεπτα ή 1,10%. Είμαστε στο 66%. Έχει ολοκληρωθεί ένα λεπτό, πέρασε και το 70%. Θα ενεργοποιήσω end polling και share results. Δείτε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται. Άρα λοιπόν, Χάρη, μπορείς να απαντήσεις το έψιλον. Ο Χάρης λέει το έψιλον. Μπορώ να σταματήσω τα results. Το 36% βασικά είπε το έψιλον. Stop share results. Και ας δούμε λοιπόν το έψιλον αν είναι η σωστή απάντηση. Και είναι σωστή απάντηση. Ο Χάρης είναι στο 0,75. Συνεχίζουμε στην επόμενη. Σε ποια λογικά τμήματα χωρίζεται η μνήμη διεργασιών? 30 δευτερόλεπτα για μια ακόμα φορά για τον Χάρη. Αυτές είναι και ερωτήσεις που ενδέχεται να συναντήσεις στο iQuiz, οπότε καλό είναι να τις προσέχετε όλοι και όλες αυτές τις ερωτήσεις. Β απαντάει ο Χάρης. Λογικά τμήματα που χωρίζεται μνήμη διεργασιών. Πατάμε υποβολή και είναι λάθος. Σ. Δεν είναι μόνο το τμήμα επεξεργαστή, είναι λάθος. Είναι όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, code, κώδικα, stack, στίβα και data. Τα data απλώς μπορεί να είναι και καθολικά και δυναμικά. Τα δυναμικά είναι όταν έχουμε με το malloc, ενώ καθολικά είναι τα global, που είναι στατικά και ορίζονται στην αρχή. Ο Χάρης, λοιπόν, θα λάβει συν 0,75 με το level 3 που έχει φτάσει, οπότε μπορούμε να το κλείσουμε και να συνεχίσουμε την διάλεξη. Την σημερινή, ok. Λοιπόν, στο εργαστήριο αυτής της εβδομάδας έχουμε να δούμε τα σενάρια αφλίου. Οπότε, καλό είναι να επιλύετε τα εργαστηριακά φυλάδια για να αποκτάτε τις δεξιότητες που απαιτούνται. Ας δούμε λίγο τα περιεχόμενα αυτού του φυλαδίου αυτής της εβδομάδας. Σκοπός της άσκησης, παραδοτέα, βρόχη επανάληψης, υλοποίηση αλλαγής ροής με break και continue, δομή case, αριθμητικές πράξεις, εκτέλεση εξωτερικών προγραμμάτων, τμήματα αλφαρυθμητικών, ανακατεύθυνση εξόδου, exit, if κ.ο.κ. Είχαμε δει αναλυτικά πώς δημιουργούμε και ένα script την πρώτη ώρα.
βρόχη επανάληψης, με for. Και έχουμε enumerated object, δηλαδή φοράει in 1, 2, 3, βάζουμε ακριβώς τις τιμές που θέλουμε να λάβει. Θα μπορούσαμε αντί για νούμερα να έχουμε και strings, δηλαδή να πούμε φοράει in, για παράδειγμα, ζαφόρα, πλειάδες και το καθεξής, και να εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα. Είδαμε τη δομή while. Παρατηρήστε ότι μπορεί είτε να το γράψετε με αυτόν τον τρόπο, είτε σε πιο συντμημένη μορφή, και σας δείχνω εγώ πώς το γράφω στο run, while, δηλαδή, βάζω το expression, μετά βάζω το ελληνικό ερωτηματικό do. Δηλαδή, σε μια γραμμή, χωρίζοντας με το semicolon το κομμάτι της συνθήκης μαζί με το while και το κομμάτι του do. Η expression συντάσσεται με παρόμοιο τρόπο με τις συνθήκες. Πριν από το while αρχικοποιούμε τη μεταβλητή. Αυτό είναι σημαντικό, σας το είχα δείξει. Και το EXPR το είδαμε, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και πρέπει να προσέξουμε τα κενά. Δεν έχουμε κενά πριν και μετά. Υλοποίηση αλλαγής ροής με break και continue. Έλεγχο συνθήκης. Βλέπετε μια πιο σύντομη μορφή, όπου βάζουμε στην ίδια γραμμή όλη τη συνθήκη. Δηλαδή, if ισχύει αυτό, εδώ που είναι semicolon, θεωρείται αλλαγή γραμμής ή μπορούμε να το έχουμε ως χαρακτήρα που χωρίζει τις δύο γραμμές ή τις δύο διαφορετικές εντολές. Then break, αλλαγή γραμμής ή αλλαγή επόμενης οντότητας, φι. Δομή case, αριθμητικές πράξεις. Μία εντολή που μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για να μας δίνει τυχαίες τιμές, random. Αν έχετε βέβαια φλοιό bus, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητή random άμεσα. Δηλαδή εδώ, στο Zafora, θα δούμε τι φλοιό έχουμε. Έχουμε extern. Επειδή έχω μπει με booty χωρίς να αλλάξω την τιμή. Υπάρχει πάντως, είναι το bus να ξέρετε, στο Zafora, η προεπιλογή για τους φοιτητές. Άρα υπάρχει μεταβλητή random που μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και βλέπετε ότι μου επιστρέφει τυχαίες τιμές. Κάθε φορά που κάνω echo, που εμφανίζω αυτή την τιμή. Με το cut που κόβουμε αλφαριθμητικά. Ανακατεύθυνση εξόδου. Υπάρχουν διάφορα κανάλια εξόδου. Περισσότερα για τις συνθήκες και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν το εργαστηριακό φυλάδιο αυτής της εβδομάδας. Επίσης υπάρχει ένα αρχείο βοηθητικό στο e-class, που φέρει τον τίτλο παράμετροι, δηλαδή το όνομα του αρχείου είναι function command line arguments, όπου δείχνει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις στο bus. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού να επαναχρησιμοποιούμε κώδικα. Και για να επαναχρησιμοποιήσουμε κώδικα, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε συναρτήσεις. Έτσι λοιπόν, στο bus μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις και εγώ χρησιμοποιώ αρκετά συχνά συναρτήσεις. Οτιδήποτε κάνω, θα δείτε σε κάθε script που έχω υλοποιήσει και θα σας δείχνω κατά διαστήματα, κάθε φορά που έχουμε διάλεξη θεωρίας, ένα από τα script που έχω δημιουργήσει, πώς χρησιμοποιώ τις συναρτήσεις. Μας δείχνει λοιπόν αυτό το αρχείο που έχω γράψει, πώς δημιουργούμε συναρτήσεις, πώς μπορούμε να παίρνουμε παραμέτρους από τη γραμμή εντολών και με μια δομή case να αποφασίζουμε τι παραμέτρους έχει δώσει ο χρήστης. Είναι αρχείο που βρίσκεται αυτό στο e-class και καλό θα ήταν να το μελετήσετε. Επίσης, ένα άλλο αρχείο που βρίσκεται στο e-class αφορά
τα εργαστηριακά φυλάδια και tips ή βοήθεια σχετικά με την επίλυση. Για κάθε εργαστηριακό φυλάδιο υπάρχουν ερωτήματα που είχαν τεθεί και πώς μπορούν να υλοποιηθούν. Να το έχετε υπόψη, λοιπόν. Για παράδειγμα, εδώ αναφέρει ότι κάποιος φοιτητής έχουν προέλθει τα ερωτήματα από το E-Class τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρει κάποιος φοιτητής ότι προσπαθώ να το εκτελέσω και δεν μπορώ. Και η βοήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει κενό. SH κενό τελίτσα διαγώνιο S1.sh και επίσης να είναι και εκτελέσιμο. CHMOD 755. Και το εκτελούμε ως τελίτσα διαγώνιο C1.sh, όπως σας έδειξα πριν, το φλοιό. Γι' αυτό λοιπόν να το διαβάσετε και αν έχετε κάποιο πρόβλημα θα σας βοηθήσει στα πιο κοινά ερωτήματα. Αν δεν έχετε βέβαια στείλτε μου email και θα σας βοηθήσω εγώ. Και συνεχίζουμε με την διάλεξη των λειτουργικών συστημάτων για τις καταστάσεις διεργασιών, PCB και νήματα. Έχουμε πει ότι ένα λειτουργικό σύστημα έχει διεργασίες. Θα πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι η διεργασία, σε τι καταστάσεις μπορεί να βρίσκεται και πώς συνδέεται με τις υπόλοιπες διεργασίες. Καταρχήν, η διεργασία είναι ο μηχανισμός εκτέλεσης ενός προγράμματος. Έχουμε γράψει ένα πρόγραμμα σε μια γλώσσα προγραμματισμού, είτε σε C είτε σε φλοιό, βρίσκεται μέσα στο δίσκο ως πρόγραμμα. Όταν το εκτελέσουμε, δηλαδή δώσουμε τελίτσα διαγώνιο και το όνομα του προγράμματος, τότε δημιουργείται διεργασία. Δηλαδή φορτώνεται στη μνήμη. Η διεργασία είναι κάτι που είναι ενεργό. Δηλαδή, έχει κάποιους πόρους, έχει κάποια πρόοδο στην εκτέλεση και κάθε φορά που εκτελούμε ένα πρόγραμμα δημιουργείται μια άλλη διεργασία. Μπορούμε δηλαδή το ίδιο πρόγραμμα να το εκτελέσουμε 5 φορές και να έχουμε 5 διαφορετικές διεργασίες που όλες όμως συνδέονται με το ίδιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, αντιθέτως, είναι μια παθητική οντότητα που βρίσκεται στο δίσκο. Η εκτέλεση μιας διεργασίας γίνεται σεριακά, αλλά ένα πρόγραμμα μπορεί ταυτόχρονα να εκτελεστεί πολλές φορές και να υπάρχουν πολλές διεργασίες. Επίσης, θα δούμε ότι μπορούμε να δημιουργούμε νήματα σε μια διεργασία που είναι διαφορετικές ροές εκτέλεσης. Άρα, να μην έχουμε την κλασική σεριακή μορφή, δηλαδή κάθε εντολή ακολουθεί την άλλη και ούτω καθεξής, να μην είναι τοποθετημένες σε μια σειρά όλες οι εντολές, αλλά να έχουμε παράλληλες ροές εκτέλεσης. Διεργασία είναι ακόμα και ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος, το kernel. Μπορούμε να το δούμε, για παράδειγμα, στο Zafora. Αν δώσουμε την εντολή εκτύπωσης των διεργασιών, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια διεργασία που ονομάζεται kernel. Νάτι. Αυτή η διεργασία είναι η διεργασία το ίδιο του λειτουργικού συστήματος. Είναι το ίδιο το λειτουργικό σύστημα. Αυτά που είναι σε αγγείλες είναι διεργασίες που έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο τον πυρήνα και εκτελούνται στο ίδιο επίπεδο με τον πυρήνα. Δηλαδή έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα. Όλα αυτά είναι λοιπόν διεργασίες του πυρήνα. Αυτό εδώ δεν είναι διεργασία του πυρήνα, άσχετα που το εκτελεί ο root. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποια που εκτελεί ο root είναι απλές διεργασίες, βέβαια έχουν δικαιώματα root, αλλά είναι απλές διεργασίες. Δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις εντολές του επεξεργαστή. Δεν εκτελούνται σε kernel level. Ενώ κάποια άλλα που είναι το root εκτελούνται σε kernel level. Πρέπει να ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας το εξής. Ότι από τη μία έχουμε την ασφάλεια που παρέχει ο επεξεργαστής, που παρέχει τη δυνατότητα σε κάποιες διεργασίες να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλο το instruction set, και από την άλλη, διεργασίες που δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο instruction set, εκτελούνται σε προστατευμένη λειτουργία. Από τη μία είναι αυτό και από την άλλη βέβαια είναι οι οντότητες του λειτουργικού συστήματος ως προς τα δικαιώματα που έχουν, όπως βλέπουμε εδώ, είναι ένας root, ο root δηλαδή, που εκτελεί μια διεργασία σε κατάσταση πυρήνα, και ο root που εκτελεί μια άλλη διεργασία, όπως βλέπετε εδώ, διάφορες διεργασίες, σε κατάσταση χρήστη, όχι σε κατάσταση λειτουργικού συστήματος. Είναι
δύο ορθογώνιες επιλογές. Βλέπουμε το kernel που είναι το λειτουργικό σύστημα και βλέπουμε και το idle, όπου είναι μια ειδική διεργασία. Βλέπετε, καταλαμβάνει όλο τον επεξεργαστικό διαθέσιμο φόρτο, δηλαδή έχουμε 4 επεξεργαστές, άρα το μέγιστο που μπορεί να φτάσει στο σύστημα στο Zafora είναι 400% και βλέπουμε ότι το 397% κρατάει η idle διεργασία. Είναι μια διεργασία που δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Είναι μια διεργασία που έχει τοποθετηθεί για λόγους καλής λειτουργίας του αλγορίθμου χρονοδρομολόγησης, όπως θα δούμε σε κάποια επόμενη διάλεξη. Ο φλοιός του λειτουργικού συστήματος, ο μεταφραστής, βοηθητικά προγράμματα και το καθεξής. Το λειτουργικό σύστημα συνδέεται με τις διεργασίες για παραχώρηση πόρων, χρονοδρομολόγηση και διαδιεργασιακή επικοινωνία. Δηλαδή, όταν μια διεργασία επικοινωνεί με κάποια άλλη. Ή έχουμε τον ψευδοπαραλληλισμό, δηλαδή έχουμε πολλές παραπάνω διεργασίες από ότι οι επεξεργαστές μας. Άρα σημαίνει ότι εκτελείται λίγο από τη μία διεργασία, λίγο από την επόμενη, λίγο από την επόμενη, λίγο από την επόμενη και ξανά λίγο από την πρώτη διεργασία και το καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια διαδοχική εκτέλεση, υπάρχει πρόοδος σε κάθε διεργασία, αλλά δεν γίνεται άμεσα όλη η εκτέλεση της διεργασίας. Μια διεργασία δημιουργείται κατά την αρχαιοκοπήση συστήματος, μπορεί να υπάρχει κλίση συστήματος από άλλη διεργασία όπως η fork, για παράδειγμα. Έτσι, στη χρήστη, ξεκίνημα μιας διεργασίας δέσμης, ένα script και μπορεί να τερματίσει με κανονική έξοδο, κανονικό σφάλμα, μοιραίο σφάλμα ή σκότωμα. Η μητρική δημιουργεί θυγατρικές, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους θυγατρικές. Δηλαδή, έχουμε fork, ξανά fork και το καθεξής. Υπάρχει μια ιεραρχία. Οι δύο καταστάσεις διεργασιών είναι το not running και το running. Μια διεργασία δημιουργείται, εισέρχεται στην ουρά των διεργασιών που δεν εκτελούνται και μόλις γίνει το dispatch, που σημαίνει έχει επιλεχθεί από τον αργόριθμο χρονοδρομολόγησης του λειτουργικού συστήματος για να εκτελεστεί, να πάει στο running, εκτελείται στον επεξεργαστή, αλλά μετά από λίγη ώρα, είτε αν γίνει είσοδος-έξοδος, είτε αν συμβεί κάποιο interrupt, είτε ολοκληρώσει το κβάτο του χρόνου που της αναλογεί, τότε ξαναγυρίζει στην κατάσταση not running, που είναι μια κατάσταση αδράνειας που περιμένει να επιλεχθεί πάλι από τον επεξεργαστή. Είναι μια ουρά, λοιπόν. Αν θέλουμε να βάλουμε μια ακόμα κατάσταση στο μοντέλο των διεργασιών, είναι το blocked, που σημαίνει αυτή η κατάσταση είναι διεργασίες που έχουν ζητήσει είσοδο-έξοδο και περιμένουν να εξυπηρετηθούν από την είσοδο-έξοδο. Σε 5 καταστάσεις έχουμε και το terminated και το new. Αυτό είναι και το διάγραμμα των έγκυρων μεταβάσεων. Για παράδειγμα, από το new δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο terminated. Από το new γίνεται ready. Κάποια στιγμή επιλέγεται γίνεται running. Όταν συμβεί interrupt, ξαναγυρίζει πίσω στο ready και ούτω καθεξής. Αν ζητήσει είσοδο-έξοδο, μεταφέρεται στο waiting. Παντού έχουμε εννοείται ουρές. Έχουμε 6 καταστάσεις. Το suspend, όπου αδρανοποιείται η διεργασία και μπορεί να τοποθετηθεί σε κάποιο swap file, δηλαδή σε κάποια επέκταση της μνήμης, της φυσικής μνήμης του συστήματος με την χρήση χώρου στο δίσκο. Και μπορούμε βέβαια να προσθέτουμε και άλλες καταστάσεις σιγά-σιγά. Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τις 5 καταστάσεις και μετά όλες οι άλλες καταστάσεις μπορούμε και τις σιγά-σιγά δημιουργούμε και τις προσθέτουμε. Η μνήμη διεργασιών λοιπόν έχει τμήμα κώδικα, καθολικών δεδομένων, δυναμικών δεδομένων και στίβα. Αυτές είναι οι 4 βασικές περιοχές μνήμης. Όταν δημιουργείται μια διεργασία, λαμβάνει κάποιους πόρους. Υπάρχει ο χρονοδρομολογητής. Κάθε διεργασία έχει ένα μοναδικό ID που προσδιορίζει την κάθε διεργασία, γιατί μπορεί να έχει το ίδιο όνομα, γιατί το ίδιο όνομα μπορεί να σημαίνει ότι εκτελέστηκε με το ίδιο πρόγραμμα και έχει το ίδιο όνομα, αλλά έχει ξεχωριστό ID. Κάθε διεργασία έχει ένα process control block που καθορίζει κάποια στοιχεία που απαιτεί το λειτουργικό σύστημα, όπως την κατάσταση της διεργασίας, το μετρητή εντολών προγράμματος για το που βρίσκεται κάθε φορά η εκτέλεση, τους καταχωρητές, πληροφορίες σχετικά με τη χρονοδρομολόγηση,
για τη διαχείριση μνήμης, ποιες περιοχές μνήμης τις έχουν ανατεθεί, συλλογή στοιχείων διαχείρισης, account information, ποιος χρήστης και με ποια δικαιώματα το έχει εκτελέσει, και είσοδο-έξοδο, για παράδειγμα, αν έχει κάποια απέτηση για κάποια συσκευή εισόδου-εξόδου. Κάθε διεργασία λοιπόν έχει αυτό το process control block. Όταν δημιουργείται λοιπόν μια διεργασία, δημιουργείται και αυτό το block που μπορεί να είναι κάποια megabyte. Γι' αυτό κάθε φορά που δημιουργείται διεργασία, η μνήμη που δεσμεύει το λειτουργικό σύστημα για διαχειριστικούς σκοπούς είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη μνήμη που απαιτεί η ίδια διεργασία απλώς για να εκτελεστεί. Γιατί μια διεργασία μπορεί να έχει κάποιες μεταβλητές, να κάνει κάποιο άλλο κ.ο.κ. Όμως στο λειτουργικό σύστημα υπάρχει και αυτά τα μεταδεδομένα που απαιτούνται, που καταλαμβάνουν κάποιο σημαντικό χώρο του λειτουργικού συστήματος. Το PCB, Process Control Box, σε κάθε λειτουργικό σύστημα δείχνει και φέρει πληροφορίες σχετικά με τις διεργασίες, όπως είπαμε, διαχείριση διεργασιών, διαχείριση μνήμης, διαχείριση αρχείων. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι πίνακες, όπως πίνακες με το σύστημα αρχείων, με την διαχείριση μνήμης, διαχείριση σκευών εισόδου-εξόδου και ούτω καθεξής. Πώς υλοποιούνται οι διεργασίες? Θα ανατίθεται κάποια αρχική μνήμη στη διεργασία. Η διεργασία έχει γίνει compile και είναι εντολές assembly, όπου μεταφέρονται στον επεξεργαστή και αρχικοποιούνται τα διάφορα τμήματα και συνεχίζει έτσι η εκτέλεση. Αναλόγως την είσοδο-έξοδο που έχουμε, χωρίζουμε τις διεργασίες σε διεργασίες που αφορούν αποκλειστικά την είσοδο-έξοδο, I/O bound ή CPU bound, που σχετίζονται πολύ με τον επεξεργαστή. Και βλέπουμε εδώ την χρήση του επεξεργαστή. Αν μία διεργασία, εδώ βλέπετε αριθμό διεργασιών, αν έχουμε διεργασίες που κυρίως είναι είσοδο-έξοδο, τότε για να φροντίσουμε να έχουμε μια καλή εκμετάλλευση του επεξεργαστή, πρέπει να έχουμε αρκετές διεργασίες, π.χ. πάνω από 10 input-output weight. Ενώ αν αντιθέτως είναι εργασίες που δεν έχουν είσοδο-έξοδο, π.χ. υπολογίζουν ψηφία του π, που είναι αριθμητική πράξη, τότε με μία-δύο διεργασίες έχουμε φτάσει στο 100% σε ένα μονοπύρινο σύστημα. Η στίβα τη γνωρίζουμε από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, χρησιμοποιείται κυρίως για πέρασμα παραμέτρων και για κλίση συναρτήσεων ή κλίσεων συστήματος. Έχουμε εδώ νήματα. Ένα νήμα είναι διαφορετική ροή εκτέλεσης. Μια διεργασία έχει πολλά νήματα συνήθως. Όπως εδώ web browser, υπάρχει έννοια της νημάτωσης για να εκμεταλλευτούμε τα σημερινά πολυπύρινα συστήματα, απαιτούνται να δημιουργούμε διαφορετικά νήματα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και στο bus διαφορετικά νήματα και πολλαπλά νήματα, δηλαδή στο ίδιο script. Απλώς είναι πιο δύσκολος ο χειρισμός τους. Ίσως όταν φτάσουμε να υλοποιούμε νήματα με POSIX threads, αν θελήσετε και μου το ζητήσετε, θα σας δείξω ένα δικό μου πρόγραμμα που έχω φτιάξει σε bus scripting, που δημιουργεί πάρα πολλά νήματα για να εκμεταλλευτεί καλύτερα ένα πολυπύρινο σύστημα. Τα νήματα χρησιμοποιούνται ευρέως σε διακομιστές, όπως ένα web server, ένα SSH server. Βέβαια και πολλές διεργασίες δημιουργούνται σε ένα server για να εκμεταλλευτούμε την παραλληλία. Θα δημιουργήσετε νήματα σε αντίστοιχο εργαστήριο που έχετε τα POSIX threads. Μια διεργασία έχει πολλά νήματα. Μια διεργασία μοιράζεται με τα νήματα πολλές πληροφορίες. Τα νήματα είναι συνεργατικά μεταξύ τους της ίδιας διεργασίας, ενώ οι διεργασίες είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Μια διεργασία δεσμεύει μνήμη και αυτό έχει εις βάρος μια άλλη διεργασία ενδεχομένως που δεν μπορεί να δεσμεύσει αυτό το ποσό της μνήμης. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Μια διεργασία λαμβάνει πόρους και αυτοί οι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι για την άλλη διεργασία. Ενώ τα νήματα είναι συνεργατικά. Ένα νήμα μιας διεργασίας που θα δεσμεύσει μνήμη, αυτή η μνήμη είναι διαθέσιμη για όλα τα νήματα αυτής της διεργασίας. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα νημάτων, όπως κάθε νήμα έχει το δικό του όρο, όπως βλέπετε, και είναι γνωστό στο λειτουργικό σύστημα, δηλαδή είναι νήματα που τα γνωρίζει ο kernel και μπορεί να τα χρονοδρομολογήσει, ενώ υπάρχουν και νήματα όπου δεν τα γνωρίζει ο kernel και αυτά είναι πιο δύσχρηστα, επειδή ο kernel γνωρίζει μόνο την διεργασία. Ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νήματα, αυτά βέβαια θα τα δείτε και στο αντίστοιχο εργαστήριο.
Βλέπετε εδώ, συνήθως δημιουργούμε νήματα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε POSIX, που σημαίνει ότι το pthread create είναι η κλίση συστήματος που σε εμάς θα δημιουργεί νήματα. Εδώ αναφέρει λοιπόν, δημιουργείται ένα νήμα που κάνει κάποια λειτουργία, δημιουργούμε κάποιο άλλο νήμα και στη συνέχεια περιμένουμε την ολοκλήρωση του νήματος. Κάπως έτσι είναι και το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε στο αντίστοιχο εργαστήριο. Βλέπουμε λοιπόν user level thread, thread και kernel thread, δηλαδή εμείς έχουμε αυτό το μοντέλο όπου έχουμε νήματα πυρήνα, μάλλον τα νήματα της εργασίας, σε αυτό εδώ τα γνωρίζει ο πυρήνας, ενώ υπάρχουν και αυτά τα μοντέλα όπως αυτό που τα νήματα, εδώ βλέπετε ο πυρήνας γνωρίζει μία διεργασία που αυτή όμως έχει πολλά user level threads. Το POSIX ανήκει στην κατηγορία αυτή, ότι ο πυρήνας κάθε νήμα το γνωρίζει, ενώ εδώ, όπως φαίνεται, δεν τα γνωρίζει. Τα POSIX νήματα υλοποιούνται με τις συναρτήσεις pthread. Ένα παράδειγμα κώδικα θα το δείτε και στο εργαστήριο. Τα νήματα πυρήνα σημαίνει ότι τα γνωρίζει ο πυρήνας, μπορεί να τα χρονοδρομολογήσει και αν μπλοκάρει ένα νήμα μπορεί να συνεχίσει ένα άλλο νήμα, ενώ τα νήματα χρήστη δεν τα γνωρίζει ο πυρήνας, οπότε αν μπλοκάρει ένα νήμα του χρήστη, τότε μπλοκάρεται όλη η διεργασία. Βλέπετε εδώ οπτικά ότι ο πυρήνας εδώ έχει μόνο για τις διεργασίες. Δεν γνωρίζει ότι κάθε διεργασία έχει νήματα. Και αυτό έχει ως συνέπεια, αν μπλοκάρει ένα νήμα, όλη αυτή η φούσκα, όλο αυτό το σύνολο, όσα νήματα και να έχει, μπλοκάρεται. Ενώ στην περίπτωση αυτή που υπάρχει ένας πίνακας νημάτων γνωστός στον πυρήνα, σημαίνει ότι αν μπλοκάρει ένα νήμα, τότε θα έχει ως συνέπεια να μπλοκάρει μόνο το συγκεκριμένο νήμα και να συνεχίσει κάποιο άλλο νήμα. Το πλεονέκτημα του να μην τα γνωρίζει ο πυρήνας είναι ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε νήματα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, ακόμα και να μην έχει υποστήριξη νημάτων. Ενώ αν έχει υποστήριξη νημάτων, όπως αυτό εδώ που είναι το POSIX για παράδειγμα σε εμάς, τότε ασφαλώς είναι καλύτερο να έχουμε kernel νήματα. Υπάρχει και υβριδική υλοποίηση, όπου ένα νήμα πυρήνα αντιστοιχεί σε πολλά νήματα στο χώρο του χρήστη. Το καλύτερο βέβαια είναι ένα νήμα στον πυρήνα, ένα νήμα στην εφαρμογή. Υπάρχουν λοιπόν πλονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε κατηγορία νημάτων. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στο αντίστοιχο εργαστήριο και επίσης υπάρχει και το μάθημα συστήματα παράλληλης κατανεμένης επεξεργασίας, όπου και εκεί δημιουργούμε όχι λίγα νήματα, δούμε δεκάδες, εκατοντάδες νήματα και διεργασίες προκειμένου να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις σημερινές αρχιτεκτονικές HPC, High Performance Computing. Το hyperthreading το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών υπερνημάτωση, όπου θυμίζω διπλασίαζε το πρώτο κομμάτι του fetch και το decode και είχε συνέπεια ένας επεξεργαστής να φαίνεται ότι είναι διπύρινος και μεγάλη απόδοση είχαμε στους επεξεργαστές και έχουμε στους επεξεργαστές Intel Atom, όπου με λιγότερο hardware φαίνεται σαν ένα διπύρινο σύστημα, ενώ είναι ένας πυρήνας με hyper-threading. Νήματα και λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν ασφαλώς και πιο προχωρημένα θέματα σχετικά με τα νήματα. Να ξέρετε ότι από τη σημερινή διάλεξη είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις καταστάσεις που βρίσκονται οι διεργασίες και μπορούμε και από το process table να δούμε τις καταστάσεις. Για παράδειγμα, βλέπετε αυτά τα γράμματα, wait, d, το d σημαίνει περιμένει το δίσκο, i, s, όλα αυτά τα γράμματα. Για παράδειγμα, έστω να δούμε τι σημαίνει το i. Μπορούμε να δούμε man ps, να ψάξουμε το state, τη λέξη state, και θα μας αναγράψει πληροφορίες σχετικά με τα flags. Να το, εδώ είναι, flags. Οι σημαίες συνδέονται με τις καταστάσεις των διεργασιών. Και εμφανίζονται εδώ, βέβαια εδώ δεν εμφανίζονται με τα γράμματα, οπότε μετά πρέπει να ψάξουμε να δούμε που αντιστοιχεί το κάθε γράμμα. Αλλά βλέπουμε πόσες καταστάσεις διεργασιών έχει το λειτουργικό σύστημα το FreeBSD. Είναι αρκετές οι καταστάσεις που έχει. Και μπορούμε βέβαια να τα δούμε στο πηγαίο αρχείο sysproc.h.
Και εδώ βλέπουμε τις stages, τα άλλα ήταν τα βοηθητικά flags και εδώ έχουμε τις βασικές stages που συναντάμε σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, το Ιώτα είναι idle, ότι περιμένει αυτή η διεργασία κάποιο input. Το D είναι ότι η διεργασία βρίσκεται στο δίσκο, in disk wait, περιμένει από το δίσκο και είναι uninterruptible. Το D, μια διεργασία που βρίσκεται σε disk wait, που είναι μπλοκαρισμένη, δεν μπορείς να τη σκοτώσεις με τίποτα. Αυτό να το γνωρίζετε. Το L είναι μια διεργασία που περιμένει να πάρει κάποιο κλείδωμα. Το R είναι μια διεργασία που εκτελείται. Το S είναι μια διεργασία που κοιμάται για παραπάνω, for less than, για λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Το DAF είναι μια διεργασία που έχει σταματήσει. Το W, an idle interrupt thread, ένα νήμα. Και το Z είναι zombie. Και εκτός, δηλαδή εδώ έχουμε τις πολύ βασικές κατηγορίες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 πολύ βασικές κατηγορίες. Αλλά μπορούμε να δούμε και υποκατηγορίες, δηλαδή additional characters, δείχνουν την υποκατηγορία. Για παράδειγμα, ότι είναι foreground, ότι έχει αυξημένη προτεραιότητα, ότι προσπαθεί να βγει έξω, να κάνει exit, άρα απελευθερώνει πόρους, ότι βρίσκεται μέσα σε jail, ότι έχει κλειδωμένες σελίδες, ότι είναι nice, ότι είναι φιλική προς άλλες διεργασίες, παρέχει δηλαδή πόρους, είναι session leader, είναι η πρώτη διεργασία που έχει δημιουργήσει τις άλλες. Ο πατέρας της διεργασίας έχει γίνει suspend, έχει τεθεί σε αδράνεια, βρίσκεται στο δίσκο ή γίνεται debug και είναι step by step εκτέλεση. Όπως είδατε, έκανα το MANPS και εσείς όσο αφορά μπορείτε να ανεβείτε το MANPS, να δείτε λοιπόν περισσότερα για τις διεργασίες με αυτή την εντολή. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο quiz όμως, θα έχετε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα το ανοίξω, άρα ετοιμαστείτε και θα σου απαντήσω, Αθηνά, σε λίγο. Λοιπόν, όσο ετοιμάζω το iQuiz, που είναι, quiz, share screen. Λοιπόν, κλείνω το αυτό. Είμαστε στο iQuiz. Αθηνά, αν σε ενδιαφέρει κάποια επιπρόσθετη εργασία σύμφωνα με αυτές που έχω ανακοινώσει, στείλε μου email και θα σου δώσω περισσότερες πληροφορίες. Οι επιπρόσθετες εργασίες σε βοηθάν καταρχήν να έχεις κάποια project να εμφανίσεις σε μελλοντικούς εργοδότες, που είναι project αρκετά δυσκολότερα από αυτά που συνήθως συναντάμε σε ένα μάθημα, αλλά σίγουρα μαθαίνεις πάρα πολλά στην πορεία. Στείλε μου email και θα σου δώσω πληροφορίες. Μπορείς να κλείσεις και ραντεβού κιόλας από το site μου. Okay, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να δώσω τον κωδικό. Μπήκαμε το Chrome, ελπίζω να μην έχουμε κάποιο θέμα. Λοιπόν, 37 δευτερόλεπτα. Η καταγραφή θα ολοκληρωθεί μόλις ξεκινήσει το quiz. Εμείς έχουμε, υπενθυμίζω, την πέμπτη εξέταση MPS. Θα πρέπει να ξέρετε όλοι να συνδέσετε στο Zafora σε ένα Unix μηχάνημα, γιατί η εργασία θα γίνει στο Unix, όχι σπίτι σας στο Linux. Θα την υλοποιήσετε στο server Zafora. Και ασφαλώς, ό,τι χρειαστείτε, μπορείτε να μου στείλετε email για να έχουμε κάποιο ραντεβού. Καλή επιτυχία. Θα κλείσω την καταγραφή τώρα. Stop recording. Και συνεχίζουμε βέβαια το quiz.